Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και να πω ότι στο 53,96% καταμετρημένες ψήφους στην επικράτεια, η Νέα Δημοκρατία 40,88%, ο ΣΥΡΙΖΑ 20,11%, το ΠΑΣΟΚ 12,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,01%, η Ελληνική Λύση 4,50%, η Νίκη 2,93%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,75%, το ΜΕΡΑ 25 2,46% και τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως κινούνται γύρω στο 0,50 με 1%. Τώρα, πάμε να καλωσορίσουμε και πάλι την Άννα Τσίμου από το στούντιο της Αθήνας. Άννα, καλησπέρα. Και πάλι. Καλησπέρα και να καλωσορίσουμε επίσης τον καλό συνάδελφο τηλεφωνικά από την Ξάνθη, τα νέα της Θράκης και η φωνή του Νέστου, τον Τένι Καμαρίδη, για να μας πει πού οφείλεται ότι η Ροδόπη είναι ο μόνος νομός ουσιαστικά που είναι άλλο χρώμα εκτός από μπλε, Τένι Καμαρίδη. Καλησπέρα σας. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα κάστρα του ΣΥΡΙΖΑ και τις εκλογές του 2019 ήταν η Ροδόπη και η Ξάνθη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το κάστρο της Ξάνθης έχει πέσει τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα εκλογικά τμήματα και κράτησε, αν θέλεις, αυτό η υποσημείωση, ότι τα τμήματα που αφορούν στις μειονοτικές περιοχές των απομακοχωριών ενδεχομένως να αλλάξουν το σκηνικό. Έτσι, κρατήστε μια έτσι, βάλτε εδώ μια άνευ τελεία. Σίγουρα όμως είναι ευδιάκριτη η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με αρκετές μονάδες επάνω. Είμαστε τώρα στις 9 μονάδες περίπου διαφορά. Στο 36 περίπου είναι η Νέα Δημοκρατία και στο 27 είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι δίνουν τα πράγματα, βγάζουμε πάλι ακριβώς όπως ήταν και στις προηγούμενες εκλογές. Μία-μία-μία, δηλαδή μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία, μία για το ΠΑΣΟΚ και μία για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος σε ψήφους αυτή τη στιγμή έρχεται και πάλι ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ του ΣΥΡΙΖΑ και από τα τρία κόμματα σε σταυροδοσίες. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα φέρει το τελικό αποτέλεσμα όταν ανοίξουν και όλα τα τμήματα τα μειονεκτικά. Σωστά. Έτσι, πάντως, Τένι, ήθελα ένα σχόλιο σου για αυτό που ζούμε σήμερα, που πρέπει να πω ότι δεν το είχε προβλέψει καμία δημοσκόπηση και όλοι έχουμε πραγματικά εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι μετά από μια κυβέρνηση αυτών των χρόνων, μετά από διαχείριση πανδημίας, μετά από Τέμπη, μετά από 1002, έχει αυτή την εντυπωσιακή διαφορά η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας ακούει. Το σχόλιο το δικό μου είναι ότι αυτή η νίκη οφείλεται προσωπικά. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι, σε ακούμε, Τένι. Ναι, ναι, σε ακούμε, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι, Τένι. Ναι. Λοιπόν, εκτιμώ ότι αυτή η νίκη οφείλεται προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απέδειξε τελικά ότι ως πολιτικός είναι και ευφυής και ευέλικτος και δεν άκουσε σιρήνες, γιατί γνωρίζω ότι υπήρχαν άλλου είδους κατευθύνσεις και συμβουλές από το ευρύτερο περιβάλλον σε ό,τι αφορά και τα πρόσωπα της επιλογής του και γενικότερα της πολιτικής του, αλλά ο ίδιος επέλεξε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος τεθήκε τελικά με επιτυχία. Του βγήκε, τώρα, του βγήκε ο δρόμος. Θέλεις, εκτιμώ ότι φυσικά και θα πάμε. Ναι, του βγήκε. Φυσικά και θα πάμε στο δεύτερο κύκλο, έτσι στο δεύτερο γύρο της Δευτέρας Ιουλίου. Και πάλι εκτιμώ, αν παραμείνουμε σε αυτά τα ποσοστά, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανοίξει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, θα κατεβεί για να χτυπήσει αυτοδυναμία την επόμενη φορά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και κάποιοι που ράβουν κουστούμια ήδη από την αντιπολίτευση ενδεχομένως να χρειαστεί να τα δώσουν πίσω στο ράφτι τους μετά τον πόνους των εδρών που θα πάρει και πάλι η Νέα Δημοκρατία τις άλλες εκλογές. Οπότε όλα αυτά είναι υποσκέψη. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα στο τέλος, το 100% της ενσωμάτωσης για την Ξάνθη. Καλά, ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής για την διαμόρφωση του αποτελέσματος μέχρι τώρα τουλάχιστον στη Ροδόπη. Φαίνεται ολοκάθαρα, ξεκάθαρα, ότι υπάρχει μια συνδιαλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ με το συγκεκριμένο θόκο. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τους ψήφους που παίρνει ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ στη Ξάνθη, έτσι. Σωστά. Γιατί ήταν και η διρεκτίβα του ψευδομουφτή Ξάνθη, ο οποίος λίγο πριν τις εκλογές, όπως είπα και προχθές στην εκπομπή σου, έβγαλε ένα μανιφέστο και είπε ψήφος στο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, μέσα από τα θεμένη.
Καταλαβαίνετε λοιπόν και το λόγο γιατί υπήρξε αυτή η διαφορά προς τα πάνω τουλάχιστον το. Τένια, αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου αν χρειαστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η βραδιά σήμερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδεχομένως δρομολογηθούν εξελίξεις πολιτικές και αναφέρομαι στη στάση που θα κρατήσει ο κύριος Τσίπρας, Άννα Τσίμου. Χριστίνα, νομίζω ότι θρίαμβος, ιστορικός θρίαμβος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι νομίζω τα αυριανά πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες. Πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, θεωρώ, η σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ενδεχομένως ούτε και στο κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας να ανέμεναν τέτοιο ποσοστό. Αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα με τον καλεσμένο που έχουμε στο στούντιο, Άννα. Ολοκλήρωσε τη φράση σου και θα τον παρουσιάσω. Μάλιστα. Και αυτό που έχω να πω, Χριστίνα, πραγματικά θεωρώ ότι η επόμενη μέρα θα φέρει μια ριζική ενδεχομένως ή εν μέρει αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι διαπιστώνω και ακούω και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι σε πολλές περιφέρειες, σε πολλούς νομούς, έρχονται δεύτεροι. Που σημαίνει ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να πάμε σε δεύτερες κάλπες, ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται τώρα αξιωματική αντιπολίτευση στη δεύτερη θέση, για τις δεύτερες κάλπες να είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για το ίδιο το κόμμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Και είδαμε και την τελευταία εκτίμηση, όπως σίγουρα έχετε ανακοινώσει, ότι θα έχουμε ενδεχομένως, όλα δείχνουν, πεντακομματική βουλή. Για να δούμε. Με την τελευταία εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την πλαίσια ελευθερία τελικά και την νίκη που, όπως όλοι συζητούσαμε, ενδεχομένως να μένουν εκτός. Και ίσως και το Μέρα 25, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε και τώρα. Το Μέρα 25, μάλιστα. Να καλωσορίσουμε τον Μάριο Δράμαλη, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη, άνθρωπος επιχειρηματίας της ενέργειας, στον τομέα της ενέργειας. Εδώ όμως η ενέργεια περισσεύει της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει, κύριε Δράμαλη. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, κυρία Τσόρμπα. Καλησπέρα στις δύο κυρίες, κυρία Τσόρμπα, κυρία Τσίμου, όπως είναι και τα χρώματα που φοράτε σήμερα και όπως είναι και τα χρώματα του στούντιο πίσω μου. Ο ελληνικός λαός θεωρώ ότι έδωσε μια ξεκάθαρη εντολή στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, παρά όλες τις κρίσεις τις οποίες προείπατε, την πανδημία, την ενεργειακή, την πληθωριστική κρίση, όλα αυτά που ζήσαμε και βιώσαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, ξεκάθαρη, πιο δυνατή από το 19 στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Θεωρώ προσωπικά και επίσης ότι ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο το κέρδισε και με τις επιλογές του και με μια ήπια προεκλογική περίοδο, χωρίς φωνές και κραυγές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη μαύρη προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί προεκλογικά με μαύρες διαφημίσεις να επηρεάσει τον ελληνικό λαό. Είδαμε ότι δεν τσίμπησε, να το πω λαϊκά, ο ελληνικός λαός. Να αυτή πούμε τη ότι αναμένεται προπαγάνδα. Δήλωση Μητσοτάκη σε 9.30 σε πολύ λίγα λεπτά, οπότε θα διακόψουμε. Ναι, και ναι. Να πω κι εγώ προσωπικά ότι θεωρώ τον εαυτό μου δικαιωμένο, όταν μετά το δυστύχημα στα Τέμπη ήμουν από τους πρώτους και λίγους που βγήκαν τότε και στήριξαν. Πράγματι, δημόσια στήριξατε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, με μια δήλωση γενναία που είχε κάνει και τότε, που είχε πάρει και την ευθύνη πάνω του ότι κάνουμε λάθη. Και είχα πει ότι αυτός είναι ο ηγέτης που θέλουμε και είχε πει ότι αυτό το λάθος δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Ο ελληνικός λαός του δίνει αυτή την ευκαιρία. Καταλαβαίνει ότι προσπάθησε. Έτσι το εκλαμβάνεται ως ευκαιρία που πρέπει να μην μόνο σας χαροποιήσει, αλλά να την αξιοποιήσετε, κύριε Δράμαλη. Δεν υπάρχει ένα χαμογέλο. Κανείς δεν θέλει να θριαμβολογήσει. Είναι μια εντολή που δίνει ο ελληνικός λαός, ξεκάθαρη. Είδε ότι έχει να κάνει με ένα σοβαρό πρωθυπουργό, ο οποίος στο προεκλογικό του πρόγραμμα είπε όσα θα μπορούσε να κάνει και όχι πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Πάμε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα τους επόμενους μήνες. Πάμε να αλλάξουμε, γιατί στο και στο σύνθημά του ακόμα είπε τολμηρά. Το τολμηρά τι σημαίνει? Ότι πρέπει να αλλάξουμε όλες τις παθογένειες και στο ελληνικό δημόσιο και να προχωρήσουμε τη χώρα μπροστά. Είπε και μπροστά. Και είπε φυσικά και το σταθερά, ό,τι χτίσαμε την τελευταία τετραετία να μην γκρεμιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός άκουσε και το σύνθημά του και τον ίδιο και μας τα στελέχη και τους υποψήφους βουλευτές σε όλη την Ελλάδα.
ενέκρινε και τα πρόσωπα και την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και έδωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενε καμία δημοσκόπηση μέχρι σήμερα. Ο ελληνικός λαός έδωσε την καλύτερη δημοσκόπηση και απάντηση στους λαϊκιστές και του ΣΥΡΙΖΑ και στις φωνές τις υπόλοιπες του ΜΕΡΑ25, του ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες της αντιπολίτευσης, ότι θεωρεί ότι μόνη σοβαρή και σταθερή διακυβέρνηση της χώρας αυτή την περίοδο, με τόσα ανοιχτά θέματα και με ακόμα τις κρίσεις να τις έχουμε ανοιχτές, είναι αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ζητάει ο ελληνικός λαός μια σταθερή κυβέρνηση, μια σοβαρή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τεχνοκράτες όλοι μαζί να προχωρήσουμε την Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη μας μπροστά, που από ό,τι είδα και τα αποτελέσματα στην Α Θεσσαλονίκη σε ό,τι μας αφορά επίσης είναι πάρα πολύ καλά, είναι 34,5 με 19,5, έχουμε 15% αυτή τη στιγμή διαφορά, ενώ το 19 είμαστε... Πρέπει να τη δείτε τη Θεσσαλονίκη όχι όμως μόνο προεκλογικά, γενικότερα κύριε Δράμαλη. Εγώ ξέρετε πολύ καλά κυρία Τσόρμπα ότι έδωσα ένα δυναμικό προεκλογικό αγώνα και με τις προτάσεις μου μίλησε για τρία υπουργεία στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για ένα οργανισμό. Κύριε Τσόρμπα, ο κύριος Δράμαλης μιλάει για τρία υπουργεία στη Θεσσαλονίκη. Να δω πόσο θα τον ακούσουν όμως. Εγώ θέλω να τον και να ρωτήσω τον κύριο Δράμαλη, αν με επιτρέπεις, Χριστίνα. Εγώ θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ποσοστό αυτό με το σύστημα της απλής αναλογικής. Σωστά. Έχει και αυτό τη σημασία του. Φυσικά. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με την ενισχυμένη. Και εκεί θέλω να έρθω, κύριε Δράμαλη. Ποια είναι η επόμενη μέρα, λοιπόν, με αφορμή και το ποσοστό που τουλάχιστον έχουμε μέχρι στιγμή στα χέρια μας, αλλά και με αφορμή το γεγονός ότι από την ροή των πραγμάτων προς ώρας όλα δείχνουν ότι υπάρχει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, και το λέω αυτό, διότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα κουκιά δεν βγαίνουν για την πολυπόθετη αυτοδυναμία που επιθυμεί διακάως η Νέα Δημοκρατία. Άρα, λοιπόν, το πιο πιθανό είναι να πάμε σε σχηματισμό κυβέρνησης με τις δεύτερες κάλπες. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι τι περιθώρια συνεργασίας υπάρχουν, με αφορμή πάντοτε το γεγονός όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ότι ουδέποτε υπήρχε καμία σχέση, καλή σχέση και επικοινωνία ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και αφετέρου με το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, με τον στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δράμαλη, παρακαλώ. Κύριε Τσίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε ποτέ καμιά κρυφή ατζέντα. Ήταν ξεκάθαρος προεκλογικά και είχε μιλήσει και είχε πει ότι το θέμα της αυτοδυναμίας είναι το κυρίαρχο και ζητούμενο και το διακύβευμα των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσει να πατήσει γκάζι σε όλα αυτά που είχε κάνει τα πρώτα 4 χρόνια και να διορθώσει σε όποιες παθογένειες και λάθη γίνανε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Θεωρώ ότι έχει την εμπειρία πλέον και ο ίδιος και το team στο Μαξίμου και οι υπουργοί και όλοι εμείς οι βουλευτές και υποψήφοι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσουμε τη χώρα μπροστά και να προσπαθήσουμε και την επόμενη τετραετία να δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και στην οικονομία, διότι τα αποτελέσματα της οικονομίας θεωρώ ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Θα το δούμε αυτό, γιατί έχουμε και έναν οικονομολόγο μαζί μας. Κύριε Δράμαλη, ολοκληρώστε για να καλωσορίσουμε και τον Άρα, κύριο Μάρδα που θεωρώ είναι κοντά μας. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 2 Ιουλίου που θα είναι οι εκλογές ενισχυμένης αναλογικής θα δώσει. Θα δώσει πάρα πολύ καλύτερη εντολή, πιο δυνατή και πιο ξεκάθαρη. Να πούμε ότι στην Α Θεσσαλονίκη. Όχι, να μην πούμε κύριε Δράμαλη, να ολοκληρώσουμε. Πρέπει να βάζουμε τελεία και να αρχίζουμε καινούργια. Να κλείσω λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός έδωσε μια ξεκάθαρη εντολή, κυρία Τσίμου, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει για την ενισχυμένη αναλογική και την αυτοδυναμία με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μάρδα, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη. Θα πιστώσω, κύριε Μάρδα, το γεγονός ότι πολλούς συνυποψηφίους σας ψάχνουμε, αλλά δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να πάρουν θέση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και πριν μιλήσουμε, κύριε Μάρδα, πάμε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα και στον Σπύρο τον Παπαδάκη. Το κλίμα, υποθέτω, αρχίζει να γίνεται στη Νέα Δημοκρατία όλο και πιο θερμό. Σπύρο. Ακριβώς όπως το επισημαίνεις. Όσο περνάει η ώρα, γίνεται πιο θερμό. Και ασφαλώς όσο βλέπουμε και τα αποτελέσματα σε επίπεδο επικρατείας, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει πολύ μεγάλη εφορία. Πάμε τώρα λίγο να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό τον κύριο Μητσοτάκη εκεί από τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός να κάνει δήλωση και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι σε αυτή την τοποθέτησή του ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο κομμάτι της αυτοδυναμίας, διότι τα ποσοστά τα οποία φαίνεται ότι παίρνει η Νέα Δημοκρατία
ουσιαστικά της δίνουν το δικαίωμα στις δεύτερες εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική να βγάλει πάνω από 151 βουλευτές, 150 συν έναν βουλευτή, αυτό ακριβώς που χρειάζεται για την αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα σενάρια, όπως μου λένε χαρακτηριστικά από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα συζητάμε, δεν μας αφορούν. Είναι ξεκάθαρη η εντολή του ελληνικού λαού, τιμώρησε τη διγλωσία και την όχι σταθερή πολιτική ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς, μου λένε χαρακτηριστικά, είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό λόγο, μία σταθερότητα. Θέλαμε από την αρχή την αυτοδυναμία. Αυτό εξακολουθούμε να επιδιώκουμε και αυτό θα επιδιώξουμε την επόμενη ημέρα. Μου λένε επίσης ότι θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο βλέπουμε, αυτό το οποίο βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία είναι τα ενισχυμένα ποσοστά του κόμματός τους, του κυβερνητικού κόμματος και τα ενισχυμένα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα μου επεσήμαναν χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν νομοί που το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να χάνει τον νομό, την περιφέρεια με πάρα πολύ μικρή διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Στη Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη το βλέμμα τους την επόμενη μέρα και θεωρούν ότι αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε, έχουμε εδώ εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως πίσω από αυτές τις λέξεις, ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί στις επόμενες εκλογές να μην είναι και δεύτερο κόμμα. Αυτό κρατήστε το. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Παπαδάκη. Εκ νέου θα επανέλθουμε και να πάμε εδώ στο στούντιο τώρα και να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μάρδα. Κύριε Μάρδα, έπεσαν έξω δημοσκοπήσεις, προβλέψεις, αισιοδοξία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλοι οι πολίτες που ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ ή έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ να ήμασταν, δεν περιμέναμε με τίποτα μια διαφορά που μπορεί να είναι 20%, 21%. Από πού να αρχίσουμε? Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε την ερμηνεία του φαινομένου. Mm-hmm. Ως έναν βαθμό την είχα γράψει πριν από 40 μέρες, αναφερόμενος στις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται και οι οποίες εσπείρουν και έναν φόβο στον κόσμο μέσω των διαφόρων τεχνικών που εφαρμόζονται. Αυτά τα έχω γραπτά. Ας έρθουμε τώρα στα προφορικά. Ποιες είναι οι συνιστώσεις της συγκεκριμένης εξέλιξης? Η πρώτη συνιστώσα είναι το εξής απλό, ότι όλος ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν στην πολύ συντηρητική δεξιά και στην άκρα δεξιά και βρισκόταν σε χώρους πολιτικούς οι οποίοι αποκλείστηκαν με τον α ή β τρόπο, δηλαδή βάσει δικαστικών αποφάσεων, όλος αυτός ο κόσμος πήγε στο πιο συγγενικό προς τον ίδιο χώρο που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε, έφυγε και κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε σε άλλους χώρους. Εκείνο πάντως που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτός ο χώρος της ακροδεξίας δεν στράφηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ όπως κάποιοι το καλλιεργούσαν με ιδιαίτερα έντεχνο τρόπο, αλλά στράφηκε προς τη Νέα Δημοκρατία. Το ένα δεύτερο στοιχείο είναι η πολιτική της επικοινωνίας και είναι σε αυτό που αναφέρομαι στην πολιτική του φόβου που επαναλαμβάνω το επεσήμανα αρκετά πιο πριν και ίσως λίγος κόσμος. Ναι, αλλά αν πούμε κόσμος ότι ισχύει αυτό, από τη μια έχουμε πολιτική του φόβου είχαμε, όπως λέτε, αλλά από την άλλη είχαμε και μια υπερβολική ελπίδα που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ με όσα υποστότανε. Ναι, προσέξτε τη γέννηση, στο πλαίσιο μια στρατηγικής πάντοτε επιδιώκεις να έχεις την πρωτιά. Αυτά τα δεδομένα ή τα εμπόδια και τους περιορισμούς τους λαμβάνεις κατά νου και προσπαθείς να τους αντιμετωπίσεις. Αυτό δεν αλλάζει όμως τη θέση σου της πρωτιάς, ότι θες, ούτε κάθεσαι να πεις ότι ναι, επειδή έχουμε αυτούς τους περιορισμούς, άρα δεν θα κερδίσω. Αυτό είναι ένα λάθος. Το λάθος αυτό σαφώς αποφεύχθηκε. Είχαμε κατά νου όλη αυτή την πολιτική η οποία σε τελική ανάλυση συζητούσε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα συζητάμε για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας? Δεν την είδατε. Αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όμως με τα δεδομένα τα οποία έχουμε και τα δεδομένα τα δίνει και ο κρατικός προϋπολογισμός και κάποιος αν μπορεί δηλαδή, έτσι να ΣΥΡΙΖΑ, διαβάσει. Σας ακούμε προσοχή τόση ώρα. Δεν έκανε κανένα λάθος πέρα από το επικοινωνιακό. Να ολοκληρώσω. Ναι. Σας αναφέρουμε σε δύο, έχει και το τρίτο. Λοιπόν, έχει δημιουργήσει μία καυτή πατάτα που μπορώ να σας πω είναι όμοια αυτή του 2014, αλλά αυτή τη φορά όμως θα τη διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο στοιχείο
είναι αυτό το οποίο συνδέεται με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτόν καθεαυτό, με ποια έννοια ότι ενδεχομένως κάποια σημεία της πολιτικής του μην ικανοποίησαν, ενδεχομένως κάποιες εκφάνσεις αυτής της πολιτικής να μην δόθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε να δοθούν, αλλά από την άλλη πλευρά πολύ έντεχνα δηλώσεις πολιτικών που δεν είχαν, πολιτικών ανδρών και γυναικών του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είχαν καμία σχέση με την επίσημη πολιτική, δόθηκαν με τέτοιο τρόπο μέσω της επικοινωνίας που σε τελική ανάλυση δόθηκε εντύπωση ότι είναι, δηλαδή, ότι είναι οι κυρίαρχες. Ας φέρω και ένα παράδειγμα το πιο χαρακτηριστικό της επικοινωνίας, της έξυπνης επικοινωνίας. Συνδέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Δήμητρα. Η Δήμητρα που ήταν μια πολιτική του κυρίου Βαρουφάκη. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον? Και όταν σε τελική ανάλυση ταχύτατα η επίσημη πολιτική είπε ότι εμείς με τέτοιες αιμονές δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Παρ' όλα αυτά, επί μία εβδομάδα τις συζητούσαμε. Ναι, αυτά όμως όλα δημιουργούν προσδοκίες στον κόσμο, δημιουργούν εντυπώσεις. Από την άλλη όμως, κύριε Μάρδα, τέσσερα χρόνια κυβέρνηση, διαχειρίστηκε πανδημία, διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται ακρίβεια, διαχειρίστηκε Τέμπη. Με όλα αυτά δεν θα περίμενε κάποιος να υπάρχουν πολύ μεγάλες απώλειες? Ναι, θα περίμενε κάποιος, αλλά καμιά φορά η πολιτική του φόβου είναι ισχυρότερη από αυτό το οποίο βλέπει κάποιος. Και το ερώτημα που προκύπτει να προσθέσω στη ζήτησή σας, κύριε Μάρδα, είναι από εδώ και στο εξής. Με τι επιχειρήματα θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες κάλπες, αν και εφόσον υπάρξουν, αλλά και κατά δεύτερον, σε κάθε ευρωμόμενη κοινωνία, όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό διαφοράς ανάμεσα στα δύο κόμματα, είναι λογικό και πρέπει λόγο να ρωτάτε κανείς αν θα τεθεί, τίθεται και θέμα ηγεσίας πλέον, ή να το πω πιο απλά, αν θα παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας, κύριε Μάρδα. Παρακαλώ. Προσέξτε τι γίνεται. Κάθε κόμμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, έχει τα θεσμικά του όργανα. Αυτά τα θεσμικά όργανα λειτουργούν έτσι ώστε να διαμορφώνουν μια οικονομική πολιτική. Σύμφωνοι, απλώς εσείς τι λέτε, ότι όταν υπάρχει μια τέτοια διαφορά δεν πρέπει. Λέω, είναι θέμα θεσμικών οργάνων. Το όποιο θέμα θέτει στα θεσμικά όργανα και εκεί θα συζητηθεί. Ναι. Άρα λέτε ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι ένα θέμα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει το θεσμικό. Εκ των πραγμάτων, και αν υπάρχει μια ήττα της τάξης του 2% με διαφορά, πάλι αυτό το θέμα θα ερχόταν προ συζήτηση σε πόσο μάλλον αν μπορεί να είναι αυτό 20%. Και θα δούμε πού θα καταλήξει και ξέρετε πού θα φτάσει. Ξέρετε όμως τι λένε, κύριε Μάρδα, πολύ, ότι δεν υπάρχει, ποια θα είναι η διάδοχη, έστω ότι τίθεται ένα τέτοιο θέμα και έστω ότι πολύ βιάζεστε. Διάδοχη κατάσταση. Πάρα πολύ βιάζεστε. Ναι, πολύ πάντα βιάζεστε. Είμαστε μπροστά στη Βεργίνα τηλεόραση, βιαζόμαστε, είναι αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι θα παραμείνουμε για λίγο μαζί, δεν ξέρω τι μου λέτε, γιατί σε λίγο θα είναι και ο κύριος Καλόγυρος μαζί μας. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, αν εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, οι δύο κύριοι μένουν μαζί μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.